Κύριε Καραθανασόπουλε, καλό μεσημέρι. Καλό σα μεσημέρι, σε εσάς και στους ακροατές μας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Δεν σήρατε κι εσείς το χορό σαν τον Γιώργο Παπανδρέου εκεί στην Αχαΐα? Όχι. Όχι. Γιατί όχι. Έχουμε μπουχτίσει εδώ στην Αχαΐα από τη συσσόρευση όλων αυτών των στελεχών, των πρωτοκλασσάτων, των στελεχών των κομμάτων, των προέδρων, των πρωθυπουργών. Ξαφνικά απέκτησε ιδιαίτερο ενδιαφέρον η Αχαΐα ως εκλογική περιφέρεια. Γι' αυτό και συσσόρευτηκαν όλοι εδώ. Εντάξει, δεν είναι και πολύ τιμητικό να αποκτά ενδιαφέρον μια τόσο σημαντική περιφέρεια επειδή κάποιοι χορεύουν τσάμικα. Επί της ουσίας πρέπει να δούμε τα προβλήματα, κύριε Καραθανασόπουλε, και θέλω να σας ρωτήσω τι αφουγκράζεστε από την κοινωνία της Αχαΐας, τι σας λέει ο κόσμος, τι σας λένε οι πολίτες? Κοιτάξτε, το βασικό ζήτημα είναι ότι δεν πιστεύει κανείς ότι η επόμενη μέρα μετά τις εκλογές είναι πολλοί αυτοί που πιστεύουν ότι μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα. Άρα δηλαδή αυτό που κυριαρχεί είναι μια απαγοήτευση στον κόσμο ότι τα πράγματα θα συνεχιστούν και την επόμενη μέρα δύσκολα. Το ζητούμενο όμως είναι μέσα από αυτή την εκτίμηση η οποία υπάρχει, ότι θα έχουμε συνέχεια των αντιλαϊκών μέτρων, των αντιλαϊκών πολιτικών, ότι η λαϊκή οικογένεια θα συνεχίσει να σηκώνει βάρη. Τι πρέπει να κάνει ο λαός, ποια πρέπει να είναι η επιλογή του? Εμείς λέμε πολύ καθαρά ότι όποια επιλογή και να είναι στα πλαίσια της λογικής του μικρότερου κακού, οδηγεί από το κακό στο χειρότερο τα πράγματα. Και όχι μόνο δεν ανακουφίζει τον κόσμο, αλλά αντίθετα προσθέτει και νέα βάρη και νέα προβλήματα στη λαϊκή οικογένεια. Άρα στις σημερινές συνθήκες, που το μέλλον της νέας κυβέρνησης είναι προδιαγεγραμμένο επί της ουσίας και το τι θα κάνει, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να διαμορφώσει τις προϋποθέσεις ο λαός, να δυναμώσει την πάλη του μετά τις εκλογές, να αποτρέψει την κλιμάκωση της επίθεσης, να διεκδικήσει και να έχει και αποτελέσματα σε μέτρα ανακούφισης, βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, αλλά πάνω απ' όλα να αλλάξει τους συσχετισμούς δύναμης, που είναι το βασικό και το κυρίαρχο, γιατί όποια κυβέρνηση και βγει, θα λέει ότι έχω τη λαϊκή εντολή να εφαρμόσω το αντιλαϊκό μου πρόγραμμα. Είναι πάρα πολλά τα καυτά θέματα που θα κληθεί να διαχειριστεί η όποια κυβέρνηση τέλος πάντων προκύψει μετά τις εκλογές. Πιθανότατα με βάση το νόμο των πιθανοτήτων η Νέα Δημοκρατία θα είναι αυτή. Τι σας φοβίζει σε αυτό το ενδεχόμενο, κύριε Καραθανασόπουλε, γιατί μέχρι τώρα ο κύριος Μητσοτάκης τα λόγια καλά μας τα λέει? Κοιτάξτε, στην προεκλογική είναι οι προεκλογικές ειρήνες αυτές, που όμως πίσω από τα μεγάλα λόγια κρύβεται μια πραγματικότητα που δεν μπορεί να διαψευστεί. Δηλαδή, για παράδειγμα, το να υπόσχεται ο κύριος Μητσοτάκης προεκλογικά ότι θα γίνουν πολλές επενδύσεις και ότι αυτές θα οδηγήσουν σε καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας, αυτό αποτελεί μια πρόκληση. Ούτε και ο ίδιος πιστεύει ότι μπορεί να γίνει αυτό, απλά προσπαθεί να εφαρπάξει την ψήφο των λαϊκών στρωμάτων. Και το λέμε αυτό, γιατί ακριβώς η ίδια η πραγματικότητα αποδεικνύει ότι, για παράδειγμα, στον τουρισμό, που δεν είναι όλοι σε κρίση τα τελευταία χρόνια, που έχουν γίνει πράγματι πολλές επενδύσεις σε νέες ξενοδοχειακές μονάδες, οι εργαζόμενοι στον κλάδο αυτό όχι μόνο δεν είναι οι προνομιούχοι εργαζόμενοι, αλλά αντίθετα αντιμετωπίζουν κυριολεκτικά έναν εργασιακό μεσαίωνα, μια εργασιακή ζούγκλα. Από αυτή λοιπόν την άποψη, εμείς λέμε πάρα πολύ καθαρά ότι το επόμενο διάστημα είναι προδιαγεγραμμένη η πορεία. Γιατί έχουμε να αντιμετρηθούμε με τα πρωτογενή πλεονάσματα, τα θηριώδευτα ματωβαμένα πρωτογενή πλεονάσματα που κάθε κυβέρνηση θα πρέπει να τα υλοποιήσει. Γιατί αυτή είναι η δέσμευση. Δεύτερον, έχουμε να αναμετρηθούμε με τη λογική η οποία μιλάει για θωράκιση της ανταγωνιστικότητας και διαμόρφωση ενός πιο ευνοϊκού επενδυτικού περιβάλλον, που επί της ουσίας αποτελούν και τον οδοστρωτήρα που τσακίζουν τα δικαιώματα των εργαζόμενων, αλλά και ταυτόχρονα και το μέσο για το οποίο δίνονται όλο και περισσότερα σκανδαλώδη κίνητρα στους επιχειρηματικούς ομίλους. Και η τρίτη πλευρά, είναι αυτή στην οποία αναφέρεστε στην αρχή, είναι τα ζητήματα της λεγόμενης γεωστρατηγικής αναβάθμισης της χώρας, τα οποία εγκυμονούν κινδύνους για τα κυριαρχικά δικαιώματα, μια και η Συμφωνία των Πρεσπών αποτελεί τη βάση μιας μελλοντικής συμφωνίας για το Αιγαίο. Άρα μιλάμε για συνδιαχείριση του Αιγαίου υπό την αμερικανοατολική σφραγίδα και υπογραφή σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Να γιατί λέμε λοιπόν ότι αυτό το οποίο θα μετρήσει από την κάλπη δεν είναι αν η Νέα Δημοκρατία θα βγει όχι αυτοδύναμη ή το σύνολο
των δύο πόλων τα οποία θα αποσπάσουν στην Κάλπη, δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας, αλλά πόσο θα ενισχυθεί το αντίπαλο δύο. Και στις συγκεκριμένες συνθήκες, στις σημερινές συνθήκες, αντίπαλο δύο σε αυτή την πολιτική μπορεί να μόνο το ΚΚΕ. Γιατί και το ΠΑΣΟΚ έχει συμφωνήσει σε αυτές τις μεταμνημονιακές δεσμεύσεις, αλλά και βέβαια δεν μπορεί να πιστεύει ο λαός ότι κόμματα μιας χρήσης μπορούν να αποτελέσουν το διέξοδο στα αδιέξοδα τα οποία αντιμετωπίζει. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τις δημοσκοπήσεις, κύριε Καραθανασόπουλε, εσάς σας λένε κάτι τα στοιχεία αυτά? Κοιτάξτε, τα στοιχεία τι δείχνουν προς το παρόν? Δείχνουν βεβαίως ότι υπάρχει μια δυσαρέσκεια, ότι ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου μπορεί να πάει να ψηφίσει, αλλά με κρύα καρδιά θα πάει να ψηφίσει. Και βεβαίως υπάρχει και ένα τμήμα το οποίο, λόγω ακριβώς της απαγοήτευσης και της μυρολατρείας, δεν ελπίζει ότι κάτι μπορεί να αλλάξει. Από αυτή την άποψη λοιπόν, και επειδή σε αυτή την προεκλογική περίοδο, και όχι μόνο την προεκλογική, μιλήστε λίγο πιο κοντά στο κινητό, κύριε Καραθανασόπουλε. Ναι. Και επειδή αυτή την περίοδο έχουμε έρθει σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο, έχουμε συνομιλήσει, αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι ακούν το ΚΚΕ, θέλουν να κάνουν το βήμα, στο χέρι τους είναι να το κάνουν το βήμα. Γιατί εκφράζεται μια τάση συμπόρευσης με την πολιτική του ΚΚΕ ανθρώπων οι οποίοι στο παρελθόν είχαν κάνει άλλες επιλογές πολιτικές και που σήμερα, στο όνομα ακριβώς της συγκρότησης αυτού του λαϊκού μετόπου, αφήνουν στην άκρη επιφυλάξεις που μπορούν την πολιτική του ΚΚΕ. Αυτή η τάση, αυτό το ρεύμα μπορεί να δυναμώσει και πρέπει να δυναμώσει, έχουμε τη γνώμη. Μάλιστα. Κύριε Καραθανασόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία και καλή συνέχεια εκεί στην Αχαΐα, την όμορφη Αχαΐα. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας.